Ο Ρωσικός στρατός συνεχίζει ενεργά να διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις στην νοτιοανατολική Ουκρανία, χρησιμοποιώντας μέσα της αεροπορίας και τεθωρακισμένα οχήματα. Αυτό ανακοίνωσε ο Ταρναύσκη, διοικητή τη επιχειρησιακή ομάδα Ουκρανικών στρατεύματων, Ταύρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυσκολότερη κατάσταση εκτιλήσεται στι κατευθύνσει τη Αυδίηβκα και τη Μαρίνκα. Κατά τη διάρκεια τη 14η Ιανουαρίου, οι Ρώσοι πραγματοποίησαν 41 αεροπορικέ επιθέσει και 51 επιθέσει με την υποστήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων. Αυτό είναι ο ημερήσιο μέσο όρο επιθέσεων και αεροπορικών πληγμάτων εδώ και μία εβδομάδα τώρα. Ειδικά τι τελευταίε τρει ημέρε, η δράση τη ρωσικής πολεμικής αεροπορίας έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ουκρανικά μέσα μεταδίδουν πως το 2024 ρωσικά αεροσκάφη έριξαν συνολικά 240 ενέργειες βόμβες στην Αυτίυκα. Για να συγκρίνεται όλο το 2024 είχαν ριχτεί 146 βόμβες στην πόλη. Οι Ρώσοι πιλότοι παρατάσσουν μόνο βόμβες με κίτ μετατροπής έτσι ώστε τα όπλα να επιδεικνύουν μεγαλύτερο βελινέκες και να μην χρειάζεται τα αεροσκάφη που τα μεταφέρουν να πετάξουν εντός της εμβέλειας των Ουκρανικών συστημάτων Αεραμινα. Ένα τρομακτικό σενάριο βομβαρδισμού της πόλης. Σύμφωνα με τη ρωσική αμυντική σελίδα Svipresa, οι κύριες μονάδες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που υπερασπίζονται την Αυτίβκα, σήμερα βρίσκονται στο εργοστάσιο Αυτίβκα-Κοκπλάν της πόλης. Στόχος των ρωσικών δυνάμεων είναι να αποκόψουν αυτές τις δυνάμεις από την ενδοχώρα. Μόλις το καταφέρουν αυτό λέγεται πως θα ξεκινήσει ένας πρωτοφανής ρωσικός βομβαρδισμός παρόμοιο με αυτόν που πραγματοποίησαν οι Ρώσοι στο Χαλιβουργείο του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη τους πρώτους μήνες του πολέμου. Οι τωρινές 250 βόμβες ΦΑΜ που παρατάχθηκαν στην Αυτίυκα θα μοιάζουν λουλούδια μπροστά σε αυτό που θα γίνει τόνισε η ρωσική σελίδα. Φαίνεται πω το ρωσικό σχέδιο έχει σημειώσει κάποια πρόοδο αφού εχθέ και προχθέ τα ρωσικά στρατεύματα αναφέρεται πω προέλαυσαν σε περιοχή πλάτους 260 μέτρων και βάθους 120 μέτρων ανατολικά του εργοστασίου τη Αβδίηβκα, το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά τη πόλη, ενώ άλλε ρωσικές μονάδες κατάφεραν να πλησιάσουν και άλλο την Αβδίηβκα από τα νοτιοανατολικά. Όσον αφορά τον βομβαρδισμό, φήμες που έφτασαν στην υπόληψη του αρθρογράφου της S.V. Πρέσα, αναφέρουν πως θα χρησιμοποιήσουν οι ρωσικές εναίρειες βόμβες βόμβες 500, οι οποίες περιγράφονται ως ένα από τα ισχυρότερα μη πυρηνικά όπλα που βρίσκονται σε υπηρεσία με τις ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις. Υπόθηκε πω κάποιε τέτοιε βόμβε έχουν ήδη εθεαθεί στην ζώνη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Πράγμα που, εάν αληθεύει, υποδεικνύει πω πράγματι ο ρωσικό στρατό ίσω σκέφτεται να τι παρατάξει στην Αυτίβκα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.